Σήμερα θα κάνουμε 50 εναντίον 500 ευρώ μπέργκερ. Για πρώτο βίντεο του χρόνου έχω πάρει τον Πάνο Ντέντο, ο οποίος για πρώτη φορά θα δοκιμάσει τόσο wagyu όσο και γενικότερα μπέργκερ από τα χέρια μου. Ξεκινάμε παίρνοντα ζυγαριά ακριβίας. Κατσαρολάκι πάνω. 60 ml πλήρε γάλα. 20 γραμμάρια ψωμί για αλεύρι για το Γιάννουπα. Και 27 ml νερό. Θα πάρω τα ηλεκτρικά μου μάτια. Κατσαρολάκι σε φωτιά και ανακατεύω συνέχεια. Πολύ γρήγορα το μείγμα μας θα αρχίσει να πείζει, οπότε χαμηλώνουμε τη φωτιά. Και αυτή είναι η τελική του μορφή, όπως βλέπεις, μοιάζει με πάστα και ονομάζεται τανζόν. Αυτό φίλε θα κάνει το ψωμάκι μας ultra flat. Σε 120 ml κλιαρό γάλα βάζουμε 9 γραμμάρια μαγιά. Ανακατεύουμε καλά και τα αφήνουμε στην άκρη για 5 λεπτά να ενεργοποιηθεί. Σε μια καθαρή μπασίνα βάζουμε 320 γραμμάρια αλεύρι για ψωμί, 35 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 7 γραμμάρια κρυστάλ fine salt και τα ανακατεύουμε. Ξέρεις τι θα πάρουμε τώρα, έτσι? Το αγαπημένο σου κουζινομηχανή. Παραλίγο φίλε να κάνουμε ζημιά. Μπορούμε ξηρά υλικά και αγάπη πάνω. Κατεβάζουμε και στο χαμηλό. Σπάμε μέσα ένα κρόκο και ένα ολόκληρο αυγό. Ρίχνουμε την ταξόν, το μείγμα με το γάλα και τη μαγιά και αφού πάρει μορφή προσθέτουμε 42 γραμμάρια βούτυρο. Το αφήνουμε για 10 λεπτά να δουλέψει για να είναι. Το αφήνουμε για 10 λεπτά να δουλέψει μέχρι να ενεργοποιηθεί γλουτένη για να γίνει silky smooth. Μόλις είναι έτοιμο, σηκώνουμε, αδειάζουμε το μείγμα από το γάτζο, αλευρώνουμε το τραπέζι και το βάζουμε πάνω. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ κολλώδες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε ένα full αφράτο μπριός. Φτιάχνουμε μια ωραία μπάλα, τη βάζουμε στο μπολ και πάζουμε με δεδομένη πετσέτα και τα αφήνουμε να φουσκώσει για μια ώρα. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα μπιστέκια. Πάμε για το ωραίο. Για το φθηνό σε εισαγωγικά μπέργκερ έχουμε μια μπλακάνκους ριμπάι μπριζόλα, την οποία αρχικά θα κόψω σε λεπτές λωρίδες, στη συνέχεια σε κυβάκια και έπειτα τα βάζουμε στο μούλτι για να πάρουμε τη μορφή κυμά. Τέλος τα πλάθουμε σε μπαλάκια για να είναι έτοιμα να τα σμασάρουμε στο τηγάνι. Μέσα στο ψυγείο και ήρθε η ώρα για το στάρι. Ποιο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς? Αυτό φίλε μου είναι Japanese Wagyu A5 Ribeye. Για ζάκι είναι η ράτσα της Αγελάδας. Margin score 12. Από 300 έως και 600 ευρώ το κιλό. Θα χωρίσουμε αρχικά ένα κομμάτι στην άκρη γιατί δεν είναι να το κάνουμε αυτό όλο. Μπιφτέκια. Κόβουμε σε λωρίδες μικρά κομματάκια και τέλος ψιλοκόβουμε μέχρι να γίνει κοιμάς. Τσεκάρετε εδώ πόσο λίπος έχει μείνει πάνω στο μαχαίρι και ήταν και παγωμένο. Αδειάζουμε, το κάνουμε μπάλες και μέσα στο ψυγείο μέχρι να έρθει η ώρα να το ψήσουμε. Εφόσον έχουμε αγώνα, το αποτέλεσμα θέλουμε να είναι απλό και εισάξιο, οπότε θα φτιάξουμε μόνο μία απλή σως. Σε ένα μπολ θα ρίξουμε μαγιονέζα, λίγη μουστάρδα, κέτσαπ, Worcestershire sauce και λίγο παπρίκα θα πεις. Πάλι να πει παπρίκα. Και λίγο παπρίκα. Ανακατεύουμε καλά και η σως μας είναι έτοιμη. Μία ώρα μετά και πάμε να δούμε τι πουλιά πιάσαμε το ζυμάρι. Ωχ, έχει φουσκώσει φίλε. Έχει τριπλασιαστεί, μπρο. Έχει μία να το σκάσεις. Εννοείται. Πώς το σπαγουνιά. Μια δώσε εκεί, βγάλε τα αποθυμένα. Καλό. Αλευρώνουμε τον μπάγκο, ρίχνουμε το ζυμάρι πάνω. Πάνω, τι κάνεις, φίλε? Δεν ξέρω, πολύ ωραία αίσθηση. Είναι υγρό, μαλακό και ζεστό, ε. Όχι! Χωρίζουμε τη ζύμη αρχικά στα δύο και συνέχεια σε κομμάτια των 95 και 105 γραμμαρίων. Για να του δώσουμε αυτή τη στρογγυλή μορφή, παίρνουμε το ζυμάρι, πιάνουμε τις γωνίες και τις φέρνουμε στο κέντρο. Χωρίς να κόβουμε. Δες, μαμά, έμαθα να μαγειρεύω. Το παίρνουμε με αυτό εδώ που το έχουμε βάλει κάτω. Το πώς να κάτσει κάτω δηλαδή. Το παίζουμε έτσι γρήγορα. Τα βάζουμε πάνω σε ταψίμα αντικολλητικό χαρτί. Σκεπάζουμε και τα αφήνουμε για άλλη μια ώρα να ξαναφουσκώσουν. Θα γίνουν τούμπανα. Για να δώσουμε αυτό το χρυσαφί χρώμα σε ένα μπολ, ανακατεύουμε ένα αυγό με λίγο νερό. Το βάζουμε στην άκρη και παίρνουμε τα ψωμάκια μας, ξεσκεπάζουμε και απλώνουμε καλά με το πινέλο. Σε κάποια θα παίξουμε και σουσάμι. Και μέσα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 10 με 12 λεπτά ή μέχρι να γίνουν χρυσαφί. Κάνε, κολλάει κάπου. Πού κολλάει, ρε? Όχι, ρε, βγάλω το. Τέσπα, έλα. Ωπα, ρε. Τα ψωμάκια μας είναι έτοιμα. Φούρνα, ρε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να απλώσουμε λίγο λιωμένο βούτυρο για να γυαλίσουν. Για να δούμε πόσο φλάφι τα φτιάξαμε. Ω, πίλε. Αλλά δοκίμασε. Μα το Θεό είναι σαν τσουρέκι. Μπρο, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Respect. Και τώρα ήρθε η ώρα να γεμίσουμε. Θα πάρουμε τα ηλεκτρικά μας μάτια. Μαδέμε πάνω σε δυνατή φωτιά και ξεκινάμε με τα μπλακάνκους που μας άρεσε την πρώτη μπάλα. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Γυρνάμε, βάζουμε πλαστικό τσένταρ και σερβίρουμε το ένα μπέργκερ πάνω απ' άλλο. Έλα και το wagyu. Δες εδώ μεταξύ πόσο διαφορετικό είναι αυτό το μπλακάνκους. Ακόμα και στο πάτημα είναι πολύ πιο σκληρό επειδή έχει παγώσει το λίπος. Αλλά κατευθείαν καλή. Μυρίζει κιόλας, δες πόσο λάδι έχει βγάλει. Καμία σχέση μυρωδιά. Ναι. Αυτό τιμή σου βλαστήδικο, μπεργκεράδικο αυτό. Όχι, σε τρεμπρό. Εν τω μεταξύ έχει γίνει κάτι εδώ πέρα που δεν περίμενα. Το πολύ λίπος διαλύεται όλο μέσα και δεν κρατάει συνοχή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει λογικά να κάνουμε και πιο μεγάλο και πιο χοντρό. Από εμφάνιση χάνει, αλλά μπορεί να μας αποζημιώσει. Κάνοντας τον τρίτο πιο χοντρό και μεγαλύτερο, βγάζοντας το άνετα, μπορώ να πω ότι. Εδώ. Έχουμε βγάλει ένα άλλο αποτέλεσμα. Τα ψωμάκια μας εδώ φαίνονται wow. Ας ελπίσουμε ότι σε συνάδεση με τον μπιφτέκια θα έχουμε ένα εξωπραγματικό μπέργκερ. Κόβουμε στη μέση σως. Τα Black Angus Must Burger. Σως και στο πάνω ψωμάκι. Και κλείνουμε. Επαναλαμβάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και για το Japanese Wagyu. Θα τα κόψουμε και στη μέση.
Σε αυτό το σημείο, άμα δεν είσαι ήδη, νομίζω πως είναι η καλύτερη ώρα να κάνεις subscribe, καθώς μόνο το 38% των ατόμων που βλέπουν το βίντεο μας είναι εγγεγραμμένοι. Όπως ξέρετε, τους τελευταίους 9 μήνες μαζεύω χρήματα για κάθε ένα subscriber που έχει πατήσει το κόκκινο κουμπί. Κοντεύουμε τα 2.000 ευρώ και κατά πάσα πιθανότητα, αν εφαπρόπτου, το βίντεο το οποίο θα γυρίσω όλα τα χρήματα που έχω μέσα πίσω σε εσάς θα ξεκινήσει τις 2 τελευταίες εβδομάδες Ιανουαρίου. Πάμε μάγκες στο να πατήσετε ένα κουμπάκι από κάτω, είναι αυτό που βοηθάει τόσο το κανάλι όσο και εμένα για να κάνω ακόμα καλύτερα βίντεο. Λοιπόν, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Ξεκινάμε με τον Black Angus. Το φτηνό μπέρκερ. Δεν το λέω καν φτηνό. 50 ευρώ μπέρκερ. Φαίνεται τέλειο. Που εμφάνιση το τερμάτισε για μένα. Είναι top. Αρχικά να πω ότι βαθμολογούμε στα 10. Εμφάνιση, συνάδρυση, γεύση με τιμή και το πόσο ζουμερό είναι. Σούπερ. Πάμε. Καλή όρεξη. Από πού να αρχίσω. Κόλαση, ε. Τρομερό. Εντάξει, εγώ σπάσαμε το ψωμάκι, φίλε. Τι φτιάξαμε. Ναι. Τι φούρναρε. Από YouTuber έγινε φούρναρε. Όσον αφορά την εμφάνιση, στο Black Angus εγώ θα βάλω ένα 9 στα 10. Γεύση σε συνάντηση με τιμή 8,5 στα 10. Και 9,5 στα 10 το πόσο ζουμερό είναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν είμαι μεγάλη ηδήμονα. Αλλά κάπω και εγώ εκεί δεν το βάζα. Είναι όντω ζουμερό, όπω λε. Εμφάνιση. Πολύ καλό. Και 9. Θα το έπαινα από καταλόγου είναι τόσο καλό. Συνάντηση γεύση για 50 ευρώ αυτή που πια. Εντάξει, overpriced για μένα, όπω και να το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά. Είναι ένα 8 θα το βάζω ξεκάθαρο. Φίλε, το κρέας λιώνει στο στόμα μέσα. Και καταλαβαίνεις όλες τις γεύσεις, ψωμί, σος, τσένταρ, κρέας. Και ενώ είναι τόσο λεπτά τα μπιφτέκια, είναι φουλ ζουμερό και έχει τόσο έντονη γεύση, ρε φίλε. Δεν έχασε καθόλου. Αυτό είναι καλό, δεν έχεις εκπομπή του κόλια. Τρως καλά. Πάμε και για το δεύτερο. Ακόμα δεν φάει το πρώτο. Λίγο νεράκι να καθαρίσει ο ουρανίσκος. Μας χτυπήσει το wagyu. Πρώτη φορά δοκιμάζω μπιφτέκι έτσι. Το έχεις φάει το wagyu σε όλες τις μορφές όμως. Μόνο ψητό. 500 ευρώ περίμενε, είναι σοβαρό αυτό τώρα. Μπουκιά και εκατοστάρι πάει εδώ. Δες το πώς έχει ποτίσει με λίπος. Άπειρο. Δεν ξέρω εγώ για, περιμένω σένα. Θα σου πω την αλήθεια, δεν έχει. Εντάξει, είναι μέλι από μέσα, έτσι. Έχει σκεπάσει αρκετά το τυρί, περίμενα πιο έντονη γεύση από το wagyu. Αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί επειδή έχασε πολύ λίπος το τηγάνι, ίσως. Όταν είχα δοκιμάσει πρώτη φορά wagyu, μου το είχε σκάσει κατευθείαν, είχα πάθει σοκ με γεύση. Τώρα δεν το κατάλαβα. Έχασε μάλλον το λίπος του. Αυτό που το ξεχωρίζει, ε. Είναι μια πολύ ελαφριά γεύση. Όχι ότι δεν είναι υπέρτατο, έτσι. Λοιπόν, σε εμφάνιση 7 στα 10, χαρισματικά κιόλα, επειδή κοστίζει τόσο. Συνάντρηση γεύση με τιμή 5 στα 10 και πολύ του. Είναι. Και ζουμερό, εντάξει, μάγκες 9,5 στα 10. Είναι κρέμα, ρε φίλε, είναι κρέμα. Λες και έχεις βάλει αληθεία από εκεί. Ζουμερό, όντως θα ξεκινήσω από εκεί. 9,5 και CPO, γεύση τιμής 4. Και πάλι χαριστικό γιατί δεν. Με τίποτα. Εμφάνιση και εκεί το έχασε. 1-5-6. Ωραίο ήταν με το top 1 εξάρι. Βέβαια δεν θα αφήσω το φαόλ. Όπως καταλαβαίνετε, μάγκες, άμα έχετε μια Wagyu A5 ριζόλα, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να τη χαραμίσετε για να κάνετε μπέργκερ, σπιφτέκι ή οτιδήποτε άλλο και θα την απολαύσετε όπως είναι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο.